Τα χερσαία στρατεύματα έχουν ήδη εισέλθει σε κατοικημένες περιοχές, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς το σφυροκόπημα γύρω και μέσα στην πόλη της Γάζας συνεχίζεται. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, πάνω από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταβλισμό Αλμαγκάζη στη Λωρίδα της Γάζας. <Στονίκοντας> στο τέλος του πολέμου <Στονίκοντας> δεν θα υπάρχει χαμά στη Γάζα. <Στονίκοντας> δεν θα υπάρχει απειλή, <Στονίκοντας> απειλή για την ασφάλεια <Στονίκοντας> του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ θα έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για να λάβει όποια μέτρα ασφαλείας επιδιώκει, εναντίον <Στονίκοντας> <Στονίκον οποιοδήποτε σηκώνει κεφάλι στη Γάζα. Το Ισραήλ έδωσε παράθυρο τεσσάρων ορών για τους κατοίκους Τη Γάζες που θέλουν να μετακινηθούν προ τον Νότο για να αποφύγουν τα Ισραηλινά πυρά. Οι Ισραηλινοί δήλωσαν ότι το παράθυρο θα άνοιγε το Σάββατο, αλλά ένοπλοι τη Χαμά επιτέθηκαν στα Ισραηλινά στρατεύματα, θέλοντα να αποτρέψουν του αμάχους να φύγουν, καθώ του χρησιμοποιούν ω ανθρώπινε ασπίδε.